Εδώ τώρα είναι το κλισάκι δίπλα στον τάφο του Παπαφώτη. Είναι στον αφιερωμένο στους μεγάλους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Και εδώ οι τοιχογραφίες που φτιάχτηκαν, μία από αυτές είναι του Αγίου Λουκά, του νέου ιερομάρτυρα εξ Ανδριαντοπόλεως της Ανατολικής Θράκης. Βρέθηκε εδώ νεαρός στο νησί και μαρτύρησε, τον κρέμασαν έξω από τα Πάμφυλα. Εκεί λοιπόν κρεμάστηκε και είναι ένας από τους τοπικούς αγίους της Λέσβου. Και αυτό εδώ η εικόνα αφιερώθηκε στην ίαση ενός, δέστε τώρα πώς τα θέλουν οι Άγιοι, ενός νέου παιδιού στην Αθήνα που είναι φίλος μας ο Θοδωρής. Ναι, αυτός αφιέρωσε αυτήν την εικόνα, αφιέρωσε την εικόνα πάνω από τον Αγίον Σοφρονίου και Σιλουανού, που είναι πάνω από την πόρτα, και αφιέρωσε και μέσα στο ιερό την εικόνα του Αγίου Βασιλείου, του Μεγάλου. Θα το κάνει το θαύμα ο Παππούλης. Θα το κάνει ο Άγιος Λουκάς, θα το κάνει ο Άγιος Σοφρόνιος, θα το κάνει ο Άγιος Σιλουανός, θα το κάνει ο Παπαφώτης. Ένα θαύμα όμως που γίνεται κάθε μέρα με το Θοδωρή, που έφτασε με μία τόσο σπάνια αρρώστια που θα είχε φύγει εδώ και 10 χρόνια, έφτασε στα 25 του και είναι ακόμα να παλεύει με την αρρώστια του. Έτσι είναι τα θαύματα. Εμείς δεν είναι μπαμ και κάτω το θαύμα. Γίνεται και σιγά σιγά, γίνεται και λίγο, γίνεται και πολύ, γίνεται και ολόκληρο. Εμείς βέβαια το ολόκληρο θέλουμε. Να τους ζητάτε λοιπόν τους Αγίους. Να ζητάτε και τον Παπαφώτη, να ζητάτε και τους άλλους σύγχρονους Αγίους. Άιτε και θα δείτε, θα τα δείτε όλοι να απαντάει ο Θεός στα αιτήματά σας και οι Άγιοι.